Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε ομελέτα φούρνου. Η διαφορά σε μας στην ΕΜΣΕ είναι ότι την ομελέτα μας φούρνου τη φτιάχνουμε πάνω στο μάτι μέσα στο σκεύος μας. Θα βάλουμε μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τα πάντα σε μια ομελέτα φούρνου, αλλά εγώ έχω φτιάξει μια συνταγή σήμερα, την οποία θα σας τη δείξω. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα διάφορα χορταρικά, περίπου 160 γραμμάρια. Μπορείτε να βάλετε και 200. Ένα ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο. Μία ντομάτα χοντροκομμένη. Μισό ματσάκι δυόσμο. Μία πιπεριά κόκκινη από τον κήπο μας είναι αυτή. 100 γραμμάρια χοντροκομμένα μανιτάρια αγκάρικους. 200 γραμμάρια ζαμπόν σε κομμάτια, 6 αυγά, 6 κουταλιές της σούπας λάδι, 150 γραμμάρια γκούντα. Έχω πάρει αυτά που είναι με λίγα λιπαρά, 17% λιπαρά, μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε. 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 γραμμάρια baking powder, λίγο αλάτι και φρεσκοκομμένο πιπέρι. Έχουμε πάρει το σκεύος 3,5 λίτρα, 24 cm, έχουμε κόψει το κρεμμύδι κομματάκια, το ξερό, και το έχουμε βάλει επάνω στο μάτι. Έχουμε ανοίξει την κουζίνα μας στο 7 και θα τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι μας. Προσθέτουμε τα μανιτάρια. Βάζουμε το λάδι. Περιμένουμε λίγο να τσιγαριστούν. Προσθέτουμε το ζαμπόν και την πιπερίτσα. Βάζουμε μέσα και τα χορταρικά. Κλείνουμε το μάτι και αφήνουμε στην άκρη τη γέμιση για να πάμε να φτιάξουμε και την υπόλοιπη συνταγή. Έχουμε βάλει σε ένα μπολ τα 6 αυγά και τα χτυπάμε. Βάζουμε μέσα το δυόσμο. Το αλάτι, την ντομάτα,
το πιπέρι. Το τυρί. Και τέλος βάζουμε το αλεύρι και το baking powder. Πανεύκολη η συνταγή μας και γρήγορη. Προσθέτουμε από το σκεύος τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη για να ετοιμάσουμε το σκεύος για να το ψήσουμε. Έχουμε πάρει πάλι το σκεύος της AMCE, το 3,5 λίτρα 24 cm. Έχουμε βάλει μέσα χαρτί ψησίματος και βάζουμε και μέσα και την ομελέτα μας. Τη στρώνουμε. Και πάμε να την ψήσουμε. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας το 2 ή 3 και βάζουμε από πάνω το Navigenio. Στο πρώτο πεδίο 20 λεπτά. Στο πρώτο πεδίο 35 λεπτά, στο πρώτο πεδίο του Navigenio. Και είναι έτοιμη η ομελέτα μας. Wow! Εκπληκτική! Εκπληκτική. Την αφήνουμε 1-2 λεπτά και σερβίρουμε. Καταπληκτική. Υπέροχη. Την ξαναγυρνάμε για να τη σερβίρουμε. Μια υπέροχη ομελέτα. Και είναι καταπληκτική η ομελέτα μας. Υπέροχη. Να κόψουμε και ένα κομμάτι. Να το δείτε.
Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.